Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σούπερ τον κύριο Σεργεντάνη, τον Θοδωρή, γυναικολόγος με ευτήρας. Είναι ο υπεύθυνος στο Medi Center της Κορίνθου και παράλληλα είναι και ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας. Κύριε Σεργεντάνη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη, κύριε Πιπέρη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση που είχατε στην πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχει ξεκινήσει ήδη το Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Πολύ ωραία. Εγώ θα σας πω δύο λόγια σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τη στρατηγική, την εθνική στρατηγική, η οποία μας δείχνει ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως έγινε με επιτυχία το αντίστοιχο πρόγραμμα με τις μαστογραφίες. Φέτος ξεκινάει και ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά σπάει τις γυναίκες σε δύο ηλικιακές ομάδες, στις γυναίκες μέχρι 29 χρονών και στις γυναίκες από 30 μέχρι 65 χρονών. Οι γυναίκες από τα 21 μέχρι τα 29, οι οποίες έχουν ενεργοποιημένο το σύστημα της άειλης συνταγογράφησης, οι γυναίκες που έχουν άμκα ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας, οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν προσβληθεί από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, του σώματος της μήτρας και άλλους γυναικολογικούς καρκίνους που τις αποκλείουν και δεν έχουν χρησιμοποιήσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, το άμκα τους, για να κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου ή μοριακό έλεγχο για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, το λεγόμενο HPV DNA, θα λάβουν μέχρι τα τέλη του μήνα ένα SMS στο κινητό τους. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε προχθές, οπότε από προχθές μέχρι τα τέλη του μήνα θα λάβουν ένα SMS. Οι γυναίκες που είναι από 21 μέχρι 29 θα λάβουν ένα SMS για να κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου και οι γυναίκες που είναι από 30 μέχρι 65 θα λάβουν ένα παραπεμπτικό για το HPV DNA, δηλαδή για το μοριακό έλεγχο. Όσες δεν έχουν κάνει τα τελευταία 3 χρόνια τεστ Παπα-Νικολάου ή τα τελευταία 5 χρόνια HPV DNA, μπορούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με αυτό το πρόγραμμα να έρθουν και να κάνουν κανονικά τον έλεγχό τους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από τη στιγμή που γίνει το πρώτο βήμα, κύριε Πιπέρη, θα πρέπει να λάβουν ένα αποτέλεσμα από το ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα στον οποίο πήγαν. Άμα αυτό το αποτέλεσμα είναι παθολογικό, τότε πηγαίνουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα πρέπει να απευθυνθούν σε εμάς τους μευτήρες γυναικολόγους, ώστε να κάνουμε τον περαιτέρω έλεγχο με κολποσκόπηση και άμα χρειαστεί βιοψία. Και το τρίτο σκέλος του προγράμματος είναι να παραλάβουν από τους θεράποντες ιατρούς αυτά τα αποτελέσματα και να αξιολογηθούν αντίστοιχα. Μας εξηγήσατε με κάθε λεπτομέρεια, κύριε Σεργεντάνη, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε στο σημείο αυτό, στη σπουδαιότητα, να μας πείτε αν θα τρέξουν και το ερχόμενο χρονικό διάστημα τέτοιου είδους προγράμματα ή παρόμοια προγράμματα ή αν έχουμε δει και στο παρελθόν, και παράλληλα νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε και μια ιστορική αναφορά στον κύριο Παπα-Νικολάου, τον άνθρωπο που έκανε γνωστό το τεστ ΠΑΠ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι ένας τιτάνας της κυταρολογίας. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουν τη ζωή του εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Γιατί, τι έδειξε ο τεστ Παπα-Νικολάου? Έδειξε ότι κάποια πρώιμα, κάποια κύτταρα τα οποία κάνουν αλλαγές στον τράχυλο της μήτρας, τα ανοιχνεύουμε νωρίτερα και έτσι αποφεύγουμε μια γυναίκα από το να φτάσει στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αν δεν υπήρχε το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο ήταν και ο κανόνας μέχρι τα τελευταία guidelines, όπου πλέον συνδυάζεται μαζί με το HPV PCR και σε κάποιες χώρες τίνει να αντικατασταθεί, πάρα πολλές γυναίκες θα είχαν καταλήξει χωρίς να το καταλάβουν από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και ποιο είναι το σημαντικότερο όλων? Ότι καταλάβαμε με το τεστ Παπα-Νικολάου ότι ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας είναι ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Δηλαδή, οι γυναίκες οι οποίες δεν είχαν επαφές δεν πέθαναν από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Άρα, ανακαλύψαμε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων οφείλεται κυρίως για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και με αυτόν τον τρόπο τον αντιμετωπίσαμε. Να πάμε λίγο και στην δήλωση που διαβάσαμε από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που δήλωσε χαρακτηριστικά, κύριε Σεργεντάνη, πως ήρθε πλέον ο καιρός να επενδύσουμε στην πρόληψη.
Αυτά είναι πάρα πολύ σωστά τα λόγια του Υπουργού. Πάντα επικροτούμε τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόληψη. Γιατί ένα εθνικό σύστημα υγείας είναι πολύ πιο κοστοβόρο και πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει έναν ασθενή ο οποίος έχει έρθει σε αργότερο στάδιο, ειδικά στους ογκολογικούς ασθενείς. Άρα η καλή πρόληψη, όπως έγινε με τη μαστογραφία, η καλή πρόληψη όπως θα γίνει με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, με τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και με την παιδική παχυσαρκία, θα οδηγήσουν λιγότερα περιστατικά να πάνε στα νοσοκομεία, ώστε να με μεγαλύτερο στάδιο της νόσου και να είναι δυσκολότερη η αντιμετώπιση τους. Και ας μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη είναι για εμάς τους γιατρούς το πιο σημαντικό. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μια δευτερογενή πρόληψη. Δηλαδή, το screening, ο έλεγχος για τον καρκίνο του τραχυλίου της μήτρας είναι δευτερογενής. Η πρωτογενής πρόληψη είναι το εθνικό πρόγραμμα του εμβολιασμού. Και τι έχουμε πει σαν εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού? Ότι από τα 9 έτη θα μπορούν και τα δύο φύλλα, και τα αγόρια και τα κορίτσια, να εμβολιάζονται για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Κύριε Σεργεντάνη, θεωρείτε ότι το πρόγραμμα αυτό ήρθε για να μείνει από τη μία και από την άλλη να βοηθήσουμε λίγο τις τηλεθεάτριες και να μας πείτε κάποιες σχέσεις που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις κινητές μονάδες που βλέπουμε και προσφάτως μάλιστα είχαμε δει και στην Κορινθία? Είναι μια δράση που έχει οργανώσει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Μέλος. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση, γιατί σε μέρη στα οποία δεν υπάρχει εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο τεστ Παπα-Νικολάου και στη μαστογραφία, υπήρξαν αυτές οι κινητές μονάδες, οι οποίες εμπίπτουν και αυτές στην διαδικασία του προληπτικού ελέγχου. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα, εκτός από τις δημόσιες μονάδες υγείας και τις ιδιωτικές, αναφέρει και αυτές τις κινητές μονάδες και εκεί μπορούν να εξεταστούν κανονικά οι γυναίκες. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το κράτος δίνει άλλη μια δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν και σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς φορείς. Το δεύτερο δεν γινόταν μέχρι στιγμής, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Άρα το επικροτούμε, θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και μακάρι να βγουν και άλλα προγράμματα προληπτικού ελέγχου. Κύριε Σεργεντάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που απόψε ήσασταν κοντά μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Σούπερ. Καλή συνέχεια και να ευχηθούμε υγεία σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιπέρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.